Ξεχασμένοι από τους αρμόδιους νιώθουν δημότες στην πλατεία των Καμινίων, με φόντο τις παγίδες στο οδόστρωμα, την παράνομη στάθμευση, την ελλειπή όπως τόνισαν καθαριότητα και όχι μόνο. Με τους δρόμους έχουν πολύ πρόβλημα. Εδώ έχει λάκκους, έχει πάρα καλά λάκκους, πέφτουν τα αμάξια, καταχτυπούνται, προθέσεις έπεσε ένα μηχανάκι. Ναι, έχει τέλει να τα σάσει ο Δήμος αυτά τα πράγματα. Δεν πρέπει να το παραμελήσουν τα καμία, είναι ένα ωραίο προάστιο. Μας ξεχάζει να τελείω μόνο σε εκλογές έρχονται. Για να πάρει όλα τα στενά εδώ, δεξιά, αριστερά, να δει τα λάκκους έχει. Εδώ στο κεντρικό, κοίταξε εδώ. Και πώς δεν έχουν πέσει. Είναι ξεφτελίσματα αυτά να βλέπεις τέτοια πράγματα σε τέτοια πλατεία. Που είναι η καλύτερη πλατεία του Ηρακλείου, είναι ΠΕ. Τη κακομοίρα γίνεται, να, δεν βλέπεις. Δεν βλέπεις. Πού τα βλέπεις αλλού, πού θες. Να, και πάνε και όλοι οι ατζγκάνοι και. Και γίνεται τη μαύρη κακομοίρα. Δεν μας αφήνουν καθόλου ίσω. Μεγάλο πρόβλημα είναι η παράνομη στάθμευση. Γενικά όμως τα καμία είναι παραμελημένα. Το λέω στο φίλο μου τον Λαμπρινό. Μάλιστα, δημότης υποστηρίζει ότι βρέθηκε αντιμέτωπος με πρόστιμο ύψους 100 ευρώ, διότι τοποθέτησε κούτα δίπλα από τους πλημμυρισμένους από τα σκουπίδια κάδους, στην προσπάθειά του να εξασφαλιστεί χώρος για την αναπόθεση απορριμμάτων. Το περασμένο Σάββατο, ο κάδος του Δήμου εκεί είναι ξεχυλισμένος, τρούλα απάνω. Και πήγα και βρήκα μια σακούλα, μια κούτα που έχουν τα ποτήρια, τα χάρτινα μέσα. Καθαρή, ωραία, και την έβαλα εκεί. Ναι. Και για την κούτα που έβαλα εκεί, μας στείλανε πρόστιμο 100 ευρώ. Την κούτα εσείς, για ποιο λόγο την βάλατε? Για να βάλουν οι ανθρώποι τα σκουπίδια. Δέστε εδώ πέρα, τι είναι αυτό, έτσι. Είμαστε πάρα πολύ θυμωμένοι, ειλικρινά. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι η πλατεία, είναι τα φώτα, είναι τα δέντρα. Για μένα το σημαντικότερο πρόβλημα είναι το θέμα τι θα γίνει με τον παραλιακό δρόμο. Εκεί γιατί θρυνούμε ζωές και είναι αμαρτία. Νομίζω ότι οι αρχές πρέπει να έχουν πιο συχνά εδώ πέρα να βλέπουν τους χώρους και να προσπαθούν να καθαρίζουν. Υπάρχει υπηρεσία για αυτή τη δουλειά που πρέπει να παίξει το ρόλο της. Πολύ γουρσουζιά. Όλα τα στενά, όλοι οι κεντρικοί δρόμοι να κατεβούν κάτω, όλοι βρωμάνε. Δεν υπάρχει δηλαδή καθαριότητα. Έρχεται, αλλά θα φτάσει μέχρι εκεί και από εκεί κάτω δεν πάει. Δεν έχουν εγκαταλείψει τα καμίνια τελείως. Από δρόμους, από πεζοδρόμια, από τα πάντα. Όλοι πρέπει να παίρνουν τις ευθύνες τους. Η καθαριότητα δεν εξαρτάται μόνο από το Δήμο και από τους πολίτες. Παράλληλα, κρούν το καμπανάκι του κινδύνου για τα ξερόχορτα, τα οποία βρίσκονται μία ανάσα από το σχολείο, καθώς αποτελούν κίνδυνο για την εκδήλωση φωτιάς μέσα στον αστικό ιστό. Αν τα καθαρίσουν εδώ οι άνθρωποι της περιοχής, έχει καλώς διαφορετικά. Μας υποσχέθηκαν ότι θα έρθουν το Σεπτέμβριο. Μα είναι δυνατόν και έτσι, δηλαδή. Δεν σε τα παιδιά που παίζουν. Εγώ λέω ότι απλά το βράδυ κάθονται κάποιοι άνθρωποι εδώ στα παγκάκια. Ένα τσιγάρο που ανάβουν είναι ο χώρος εδώ, μπορεί να ανάψουν τσιγάρο. Φύγει εδώ πέρα. Θα τρέχει προσβεστική το βράδυ και τους φοίνικες που μπορεί να καούν και το σχολείο να πάρει φωτιά. Δηλαδή, κάποια στιγμή τι πρέπει να γίνει για να μας ακούσουν αυτοί οι άνθρωποι. Νομίζω ότι ο Δήμος το λιγότερο που έχει να κάνει είναι να έρθει να καθαρίσει λίγο εδώ πέρα και να φτιάξει κάτι εδώ πέρα.